ήταν όταν είχε μετατρέψει το Παρίσι σε παραλία. Ήταν η τελευταία φορά σε εκείνη την κολεξιόν, 36 χρόνια στο τιμόνι της Σανέλ. Αναβίωσε τη γαλλική μόδα, όπως πολλοί είπαν. Έναν οίκο που είχε πάει σε μια πτωτική πορεία, τον αναγέννησε. Ένας πάρα πολύ μεγάλος σχεδιαστής, ένας ταλαντούχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος όμως, γιατί οφείλουμε να το πούμε, που το τελευταίο διάστημα χαρακτηρίστηκε πάρα πολύ από τις δηλώσεις του. Δεν θα ξεχάσουμε το αυτή η χοντρή που είχε πει για την Αντέλ. Είναι πολύ γνωστές οι δηλώσεις. Είχε, παιδιά, μιλήσει με πολύ, με πολύ σκληρό τρόπο για την Αντέλ. Για την Πίπα Μίτλετον, μην ξεχνάτε ότι είχε πει καλύτερα το πίσω μέρος, μην γυρίσει ποτέ μπροστά, γιατί δεν. Βλέπετε. Η αλήθεια είναι ότι τα είπε και η πρώτη δήλωση που είχε κάνει, παιδιά, πριν από πάρα πάρα πολλά χρόνια και είχε συζητηθεί για την πριγκίπισσα Νταϊάννα, γλυκύτατη, υπέροχη, ηλίθεια. Ήγε λίγο περίεργος, δηλαδή. Ήτανε, παιδιά, ένας άνθρωπος, ο οποίος εξέφρασε την... Τι εννοείς? Με συγχωρείτε, ρε παιδιά, τώρα άμα κάθεται και λέει τέτοια παιδιά, νομίζω ότι ο Κάιζερ είχε την... ήταν αυτός που ήταν και μπορούσε να λέει ό,τι θέλει. Ναι, αλλά να λέει μια γυναίκα χοντρή δεν είναι, να λέει ό,τι θέλει όσον αφορά την εμφάνισή της και τον ντύσιμό της. Ναι. Καλά. Μεγάλη η πορεία του και... Τεράστια η πορεία του. Η ιστορία του στον χώρο της μόδας. Έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ήταν έτσι ο χαρακτήρας του. Από νέος, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην έχεις μετά τις... δεύτερες αναγνώσεις για το πώς θα το... Νομίζω ότι από πολύ νέος ήταν έτσι. Αλλά αυτός ήταν έτσι. Ήταν έτσι. Ναι. Ήταν αιρετικός, ήταν εκκεντρικός. Πάρα πολύ σνόμπ άνθρωπος. Και από πολύ καλή οικογένεια της Γερμανίας. Δηλαδή ήταν αυτό που λες, αριστοκράτης, ναι, μεν και στην εμφάνιση, αλλά και στην καταγωγή του. Άρη μου, δεν έβγαζε τα μαύρα γυαλιά γιατί δεν ήθελε να τον κοιτάνε στα μάτια. Δεν μπορεί ο απλός λαός να τον κοιτάει στα μάτια. Και επίσης ήταν και ένα fashion statement. Έτσι. Δηλαδή αυτή η ψηλόλιγνη φιγούρα, το μαύρο σακάκι. Με τα γάντια, παιδιά. Ναι. Παιδιά, να σας πω. Ποτέ το λαιμό του από μία ηλικία και μετά δεν τον είδαμε. Ναι. Να σας πω, παιδιά, ότι είχε 2.500 ίδια λεφκά που κάμισα. 2.500. Τα ρούχα του ήταν στολή. Πάρα πολύ μεγάλη συλλογή βιβλίων. Έτσι. Αμαρτημένη του η Κάρα Ντελβίνη που βλέπουμε, τελείωνε τις τελευταίες του πασαρέλες πάντα μαζί της. Δηλαδή αυτή τον κρατούσε από το χέρι και... Και οι ψήφοι είχαν ξεκινήσει από την τελευταία εβδομάδα μόδας που έγινε στο Παρίσι που δεν εμφανίστηκε. Που δεν εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Ο Καρλ Λάγκερφελντ και είχαν αρχίσει ψήφοι για την υγεία του. Ακριβώς. Επίσης μένει χωρίς μπαμπά, ξέρω, θα γελάσουν πάρα πολύ. Όχι, αλλά μένει χωρίς μπαμπά. Θα το έλεγα, Άρη, πες το. Όχι, πες το. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Όχι εσύ. Εσύ. Αφορά τη Φέη. Θα μείνει χωρίς μπαμπά η γάτα του, η Σουπέτ. Η οποία είχε στο Instagram εκατομμύρια ακολούθους. Έτρωγε μαζί τους το τραπέζι. Βεβαίως. Φορούσε διαμάντια. Κυρία στο σπίτι για να προσέχει τη Σουπέτ. Έτσι. Γιατί είπαμε ότι ο Κάιζερ ήταν ένας άνθρωπος ιδιόρυθμος και σνόμπ. Ακριβώς. Η Σουπέτ λοιπόν έμεινε χωρίς μπαμπά. Θα συνεχίσει την πορεία της πάντως. Πάντως χθες στο Instagram όλοι του χώρου της μόδας. Βέβαια, είχε δουλέψει με όλους. Ναι, ανέβασαν φωτογραφίες, βιντεάκια για να τον τιμήσουν. Καλά, ας σταματήσει και αυτό το πια με όλους τους άσχετους. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά συμφωνώ, τώρα Άρια, να καταλάβουμε τα υπερμοντέλα. Δεν θα πω όνομα συγκεκριμένης blogger τώρα. Βρε αγάπη μου, λέω για το εξωτερικό. Ναι, αλλά και αυτό που το ρέστι εμείς τώρα, από όλα τα τσουτσέκια τώρα της ελληνικής. Να σου πω κάτι. Τα κορίτσια του, τα κορίτσια που πραγματικά τα μεγάλωσε, δηλαδή η Λίντα, η Ναϊόμι και όλα αυτά τα κορίτσια, ναι, φυσικά να γράψουν rest in peace, γιατί ήταν ο πνευματικός τους μπαμπάς. Τώρα, τα τσουτσέκια της ελληνικής μόδας που ανεβάζουν rest in peace στον Καρλ Λάγκερφελντ. Ναι, είναι τραγικό σημαντικό. Κοιτάξτε λίγο τα κουζινικά σας τώρα και δείτε τον Καρλ Λάγκερφελντ rest in peace. Δηλαδή, πραγματικά. Μα τι λόγο σου. Μα σοβαρά τώρα. Θα γράψει εσύ έναν άνθρωπο που δεν το γνωρίζει, επειδή απλά είναι rest in peace Καρλ Λάγκερφελντ. Οι άνθρωποι το ξέρουν προσωπικά. Αγαπημένοι μου, Κάρλ γράφανε κάποιος. Παιδιά, γιατί τον ήξερε, γνώριζαν μαζί. Τα ελληνικά, είδα τον ξένο. Εμείς είδαμε και πολλά ωραία ελληνικά σούργελα που θρυνήσανε τον Κάρλ. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, εγώ, συγγνώμη. Ιδέα χαρακτηρέ τώρα αυτέ τι ταινίε. Είδα τον Βαλεντίνο που έγραψε πολύ προσωπικά. Τον Βαλεντίνο. Ναι, φυσικά ήταν κολλητή μεγάλη. Ο Βαλεντίνο Τζέι έγραψε και τον. Όχι, ο Τζέι, ο Βαλεντίνο σχεδιαστή, παιδί. Το μεγάλο. Παιδιά, αρκετά θέλω να φύγω. Του Βαλεντίνο, ότι του έλεγε ότι πρέπει να τα παρατάς. Να σου πω κάτι. Αλήθεια τώρα στο λέω. Ας μας αφήσουν λίγο στην ησυχία. Εγώ τι φταίω, εγώ. Όχι, αλλά ας μας αφήσουν λίγο στην ησυχία μας όλες. Το κάθε τσόκαρο. Δεν σταματήσετε τώρα, δεν θα έχουμε χώρο για μετά. Να σου πω κάτι. Περίμενε, θα πω κάτι τελευταίο. Να πεις, κορίτσι μου. Ένα κορίτσι που μπορεί να μείνει από την Ελλάδα για να μην το πάμε επί προσωπικού. Είναι από μια άλλη χώρα και είναι Instagrammer και ασχολείται με την ιστορία της μόδας. Έτσι, αυτό το λέω. Και γράφει κάτι. Σε ενοχλεί τόσο πολύ. Έχει δίκιο, ρε.